Στους ρυθμούς της αποκριάς και του τσικνίσματος μπαίνουν οι κριτικοί. Πολύ ωραία εδώ για τα παιδιά, τσικνοπέμπτη. Να πάρετε κι εσείς για το καλό. Μια χαρά ο καιρός, υπέροχα. Όλα καλά. Και του χρόνου. Οι ψισταριές πήραν φωτιά από νωρίς το πρωί, με το ξεφάντωμα να χτυπά κόκκινο τις βραδινές ώρες, οπότε θα πραγματοποιηθούν φαντασμαγορικά πάρτι με πολλές εκπλήξεις σε όλο το νησί μας. Υγεία, ευτυχία σε όλο τον κόσμο και εμείς προσπαθούμε για τα παιδιά μας κυρίως. Καλό το ψήσιμο, λίγο στο αλάτι τα χαλάσαμε, αλλά okay. Και στο Ηράκλειο τα σουβλάκια στις ψισταριές έχουν την τιμητική τους, με δημότες, εργαζόμενους, μαθητές και γονείς να το γιορτάζουν με την ψυχή τους μετά από 3 χρόνια πανδημίας. Είμαστε στο 17ο Δημοτικό Σχολείο του Ηρακλείου. Έχει οργανώσει ο Σύλλογος Γονέων και Δημόνων μια ωραία γιορτούλα για τα παιδιά. Πόσα σουβλάκια έχετε ψήσει? 600 έχουν πάρει από ό,τι ξέρω. Είναι μερικά λουκάνικα εδώ πέρα. Τα τραπέζια στρώθηκαν και στη μάντρα του Δήμου, με τους εργαζόμενους και τις οικογένειές τους να γίνονται όλοι μια μεγάλη παρέα. Ήρθε στην καθημερινότητά του, η καθημερινότητά του είναι το τσίκνισμα. Να μου πείτε ποιο είναι το τσίκνισμα σήμερα. Αλλά τόσο κόσμο που έχουμε σήμερα, τσίκνισμα δεν μπορούσαμε να κάνουμε και αποφασίσαμε να κάνουμε ένα μπουφέ, μα το ίδιο είναι. Το τσίκνισμα θα το λέμε για τους εργαζόμενους που είναι, ήταν, είναι και θα είναι στην πρώτη γραμμή. Το κρασί έρεε άφθονο, με φόντο το πλούσιο μπουφέ και όλα αυτά υπό τους ήχους κριτικής μουσικής. Το εργατικό κέντρο βρίσκεται πλάι στους σκληρά εργαζόμενους στην καθαριότητα στο Δήμο Ηρακλείου. Αυτό που ζητάμε είναι η μονιμοποίηση των συμβασιούχων, ενίσχυση της εργασίας και εννοείται να μην περάσει σε ιδιωτικά χέρια, γιατί πολύ φοβάμαι, πολλοί αποσκοπούν αυτό, δεν θα τους κάνουμε το χατήρι. Είναι μέρες χαλάρωσης. Να περάσουν οι άνθρωποι καλά αυτή την ημέρα. Οι άνθρωποι που δουλεύουν εδώ στη μάντρα του Δήμου είναι άνθρωποι του Μόχθου. Το παρόν έδωσαν ο Δήμαρχος μαζί με τους συνεργάτες του, βουλευτές, αυτοδιοικητικοί και όχι μόνο. Είμαστε εδώ στο 24 του Μάρτη το δικαστήριο. Την ίδια ώρα αυξημένη είναι η κίνηση στα ακρεοπολία για χοιρινό κρέας, του οποίου όμως η τιμή είναι ανωδική τις τελευταίες 20 ημέρες, με τον κλάδο να διαβλέπει νέες ανατιμήσεις πριν το Πάσχα. Και μιλάμε για τι αυξήσεις, να μας πείτε δηλαδή για το χοιρινό. Προς το παρόν είναι γύρω στα 20 με 30 λεπτά στο κιλό, οπότε καταλαβαίνετε δεν είναι και λίγο. Μέσα σε λίγες εβδομάδες. Μέσα σε κοντά 20 ημέρες. Σίγουρα υπάρχει μειωμένη παραγωγή σε όλα, όπως και στα αρνοερήφια η παραγωγή έχουν λιγοστέψει το ζωικό του κεφάλαιο, έτσι είναι και στα χοιρινά. Δυστυχώς και το αρνί υπάρχει σε ανωδική πορεία. Και το θέμα είναι, δυστυχώς δεν ξέρουμε τι θα γίνει και με το αρνί, γιατί μετά τη Σαρακοστή είναι και το Πάσχα, οπότε καταλαβαίνετε ότι θα υπάρξει πολύ μεγαλύτερη ζήτηση στο αρνί και δεν ξέρουμε πού θα φτάσουν οι τιμές.